Κατατέθηκε από το Υπουργείο Υποδομών η νομοθετική ρύθμιση για τα υδατοδρόμια με στόχο την αδειοδότηση και τη λειτουργία τους, ζήτημα που εκκρεμεί για περισσότερο από μία δεκαετία για να πετάξουν επιτέλους τα αεροπλάνα. Στόχος της νέας ρύθμισης, όπως αναφέρεται και στη σχετική αιτιολογική έκθεση, είναι εκτός των άλλων ο καθορισμός του πλαισίου αδειοδότησης για την ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών. Το λιμάνι της Πάτρας, της Κέρκυρας και των Παξών έχουν αδειοδοτηθεί. Ωστόσο, το νέο νομοσχέδιο δίνει τη δυνατότητα να αδειοδοτηθούν και άλλα λιμάνια και άλλα υδατοδρόμια σε λιμάνια της περιοχής μας και αυτό βελτιώνει τις δυνατότητες η Πάτρα να γίνει το κέντρο ενός δικτύου υδατοδρομίων και αυτή η δραστηριότητα να αποδειχθεί βιώσιμη. Στο ίδιο σχέδιο νόμου έχουν ενταχθεί και διατάξεις που αφορούν τις αστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες, τις διαδικασίες επιλογής των σχημάτων που θα τις παρέχουν, καθώς και τον τρόπο λειτουργίας τους με βάση κοινοτικές οδηγίες. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, έχοντας το συνολικό συντονισμό της διαδικασίας αδειοδότησης, διαπίστωσε κατά τη διαδικασία εξέτασης των υποβληθέντων αιτήσεων συγκεκριμένα προβλήματα στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, τα οποία οδηγούν σε σημαντικές καθυστερήσεις ως προς την τελική αδειοδότηση των υδατοδρομίων. Δεδομένου ότι εμείς έχουμε ετοιμάσει τη διακήρυξη για την ανάδειξη αναδόχου διαχείρισης υδατοδρομίου και βρισκόμαστε στη φάση να το συζητήσουμε στο το διοικητικό μας συμβούλιο και μετά αφού εγκριθεί από το ΤΑΙΠΕΔ η διακήρυξη, ο διαγωνισμός να προκηρυχθεί. Έχω την εντύπωση ότι καταρχήν δεν το επηρεάζει, ωστόσο έχουμε την υποχρέωση να ρίξουμε μια ματιά στο νομοσχέδιο, να δούμε ότι πράγματι τα πράγματα είναι έτσι και δεν θα το επηρεάζει. Το σχέδιο νόμου, εκτός των άλλων, προβλέπει πως οι κάτοχοι αδειών υδατοδρομίων που έχουν χορηγηθεί με νόμο του 2013 μέσα σε 6 μήνες από την έναρξη ισχύως του νέου νόμου πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις του για τις υποδομές και για τον εξοπλισμό και να υποβάλουν τα σχετικά δικαιολογητικά.